Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε σήμερα η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων και στη Μαγνησία. Το υψηλό ποσοστό αποχής που ξεπέρασε το 24% χαρακτήρισε την πρεμιέρα των πανελλαδικών για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Περιμέναμε σύμφωνα με τη δήλωση που κάνανε οι μαθητές μας στον ΕΠΑΛ 438 άτομα να συμμετέχουν. Όμως μπορούσαν τελικά να λάβουν μέρος μόνο 416 άτομα, διότι 22 άτομα είτε έμειναν από απουσίες, είτε έμειναν από κάποια μαθήματα. Από τα 416 άτομα τελικά που μπορούσαν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές, 100 δεν προσήλθαν. Συνεπώς η συμμετοχή ανέρχεται για την πρώτη μέρα στο 76%. Πρόβλημα κανένα δεν παρουσιάστηκε, απλώς είχαμε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο σε απόντες, περίπου στο 28%. Όλα πήγαν καλά, τα θέματα ήρθαν εγκαίρως, παραδοθήκαν εγκαίρως, ξεκινήσαν τα παιδιά γύρω στις 9. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφοι προσήλθαν κανονικά, πήραν τα θέματα των νέων ελληνικών χωρίς προβλήματα, ενώ και το θέμα της έκθεσης που κλήθηκαν να αναπτύξουν δεν δυσκόλεψε τους περισσότερους. Περίμενα κάτι το πιο επίκαιρο. Αλλά εντάξει, ήταν ωραίο θέμα. Μπορούσαμε να το απαντήσουμε. Ήταν μια χαρά. Μια χαρά ήταν το θέμα. Επίκαιρο, διατροφή και περιβάλλον. Οπότε μπορούσαν να το δουλέψουν, φαντάζομαι. Οι γονείς των υποψηφίων έξω από τα εξεταστικά κέντρα ζούσαν την ίδια ώρα τη δική τους αγωνία. Ήρθαμε λίγο αγχωμένοι κι εμείς και τα παιδιά αγχωμένα. Τα βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε, γιατί είπαμε είναι και καταστάσεις λόγω κορονοϊού και τέτοια. Κάνουν την προσπάθειά τους αυτοί, κάνουν και εμείς την προσπάθειά μας και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Και ελπίζουμε να είναι καλά. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται ξανά μεθαύριο Σάββατο στο μάθημα της άλγευρας, ενώ αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται στη νεοελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία γενικής παιδείας.